εικόνες που κόβουν την ανάσα. Μία νέα απειλή λόγω κατολιστήσεων αριστερά και δεξιά του δρόμου, λίγο πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Αν οι κατολίσεις προχωρήσουν και ενωθούν αυτές οι δύο κατολιστήσεις, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν είναι τεράστιο. Σε τι μήκος είναι οι κατολίσεις, ε? Σε ένα μήκος περίπου 300 μέτρων. Και, είναι περίπου... και χτίνεται και κατάντι και ανάντι. Και δεξιά και αριστερά. Κάτοικοι τρέμουν στο ορατό ενδεχόμενο επέκταση των κατολιστήσεων στην περίπτωση εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς ενδέχεται να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τον δρόμο. Θα προχωρήσουν, κοπελιά, διότι εγώ πηγαίνω 40 χρόνια μέρα νύχτα περνάω από εκεί. Και το χώμα περπατάει εκεί όταν βαρύνει από τη βροχή. Και μοιραία θα πέσει ο δρόμος. Τώρα οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις. Το βλέπουμε και θα χαλάσει. Κάποια στιγμή θα χαλάσει και παραπάνω, άμα κάνει έντονα φαινόμενα. Για το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκπώνησε γεωτεχνικές μελέτες, τις οποίες απέστειλε προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες εργασίες συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις το επόμενο δίμηνο, άντε το πολύ τρίμηνο. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί η κατολίσθηση. Τα κατολιστικά φαινόμενα δεν είναι άσπρο μαύρο. Μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί και να μην συμβεί. Προκειμένου όμως να μην συμβεί. Για να έχουμε ασφάλεια, γι' αυτό το λόγο ήδη έχουν εκπονηθεί αυτές οι μελέτες και επίσης έχει ζητηθεί και η αντίστοιχη πίστοση από το Υπουργείο. Και από την από κάτω μεριά είναι επικίνδυνος, από όλες τις πάντες είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνο, ναι. Από εκεί είναι επικίνδυνο, πολύ όχι λίγο. Εφόσον δοθεί το πράσινο φως για τις αναγκαίες εργασίες, θα υπάρξει μετατόπιση του δρόμου από την περιοχή των κατολιστήσεων, όπως εκτιμά ο Γιώργος Αγαπάκης. Τα βραχυπρόσμα που πρέπει να γίνουν το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, άμεσα δηλαδή, είναι τη τάξη των 3 εκατομμυρίων. Γιατί θα πρέπει να γίνουν δύο ενέργειες. Πρώτον, να παραλλαχθεί λίγο ο δρόμος, δηλαδή να μεταφερθεί λίγο προς το εσωτερικό. Να φύγει δηλαδή από την περιοχή που έχουμε άμεσα την κατολίσθηση. Πρώτη ενέργεια. Και δεύτερον, να αντιστριχθεί ο υφιστάμενος δρόμος με πασαλοστοιχίες και με αντίβαρα επιχωμάτων από λιθορυπές, ούτως ώστε να μην έχει πρόβλημα διαβρώσεων και επέκταση κατολίσθησης. Αυτά τα πράγματα τα παρακολουθούμε όλο το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι αναζητούν την άκρη του νήματος με φόντο τις ρογμές που εμφανίστηκαν πρόσφατα στη λεγόμενη κακιά στροφή του ΒΟΑΚ πριν τη Λιγκαριά, όπου το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και με το κίνδυνο να αποκοπεί ο δρόμος να είναι υπαρκτός. Όπως διαπίστωσε κλιμάκιο, αποτελούμενο από γεωλόγους, μέλη του ΓΕΟΤΕ, η εισρωή νερού στο πρανές του δρόμου αποτελεί την πηγή του κακού, ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αν η διαρροή προέρχεται από σωλήνες σύνδρευσης ή άρδευσης ή από τον κάθετο αγωγό όμβριων. Επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα είναι από το νερό. Έχει δημιουργηθεί ένα ριακοφάγωμα από την εξωτερική πλευρά του δρόμου προς το πρανές που κατεβαίνει στη θάλασσα, το οποίο εμπότισε όλο αυτό το ασταθές υλικό που ήταν επιχωματώσεις που στο σημείο εκείνο εδράζεται ο δρόμος, με αποτέλεσμα να φουσκώσει, να διωγγωθεί και να αρχίσει να γλιστράει. Υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί στα δύο? Υπάρχει ο κίνδυνος, βέβαια. Αν έχουμε, για παράδειγμα, έντονες πλημμύρες, μπει και άλλο νερό μέσα και το φαινόμενο εξελιχθεί πιο γρήγορα από ό,τι εξελίσσεται τώρα, ο κίνδυνος είναι αυτός. Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου μαζί με τους συνεργάτες του. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια γενική κατάσταση εκεί με το βουνό, με το πρανές του βουνού, γιατί αν περπατήσεις δεις, είναι όλα, μετακινούνται εκεί οι βράχοι. Δικό μας δίκτυο να πηγαίνει νερό στην Αγία Πελαγία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σωλήνα η οποία είναι ανενεργή τώρα και 10 χρόνια. Στην περιοχή υπάρχουν ιδιωτικές παροχές και γεωτρήσεις, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, επισημένοντας. Όχι, δεν υπάρχει διαρροή, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε την ευθύνη εμείς πλέον. Γιατί είναι ιδιωτικό το δίκτυο, ιδιωτικά τα δίκτυα, και ο καθένας που έχει το δίκτυό του. Ναι, με αυτά τα ιδιωτικά ότι... όμως δίκτυα δεν συνδέονται με τα δίκτυα της ΔΕΙΑΜ. Ναι, δίνουμε σε ένα δίκτυο, φεύγει και από εκεί μια σωλήνα 50, η οποία εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα είναι από γεωτρήσεις ιδιωτικές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.